Ρωτούν πολύ. Είμαι άξιος να κοινωνήσω? Είναι δύσκολο ερώτημα. Ποιος είναι άξιος να κοινωνήσει? Κανείς δεν είναι άξιος. Το λέει και η ευχή της στην εκκλησία. Ουδής άξιος. Από την άλλη, θέλω να κοινωνήσω. Θέλω να λάβω μέσα μου το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κοινωνάω όχι επειδή είμαι άξιος. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Το λέει και ο ιερέας. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, τάδε, εις άφεση σου αμαρτιών. Κοινωνάς για να συγχωρεθείς. Κοινωνώ για να συγχωρεθώ. Και η ζωή είναι αιώνιον. Και κοινωνώ για να μην πεθάνω. Γιατί όποιος κοινωνάει και ενώνεται δηλαδή με το Θεό, που είναι αθάνατος, γίνεται και αυτός αθάνατος. Άρα δεν υπάρχει θάνατος για αυτόν που κοινωνάει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να λάβουμε τη Θεία Κοινωνία. Αν κάποιος υπάρχει το τυπικό της Εκκλησίας που λέει ότι πρέπει να υπάρχει νηστεία και προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και έτσι πρέπει να κάνουμε, αλλά αν κάποιος την κάνει αυτή την προετοιμασία και πει τώρα είμαι άξιος να κοινωνήσω, τότε απευθείας είναι ανάξιος.